Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας, παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την ανέγερση ενός μουσικού σχολείου και ενός δημοτικού για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η ανέγερση ενός μουσικού σχολείου αλλά και ενός δημοτικού νηπιαγωγείου για παιδιά με ειδικές ανάγκες ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας με τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων Αλκιβιάδη Καλογύρου, τον Ομάρχη Άρτας Γιώργου Παπαβασιλείου και άλλους εκπροσώπους φορέων. Ο κ. Καλογύρου δήλωσε πως δρομολογούνται οι διαδικασίες για την ανέγερση των εκπαιδευτηρίων και απομένουν ακόμη να ολοκληρωθούν τα ζητήματα εκείνα που άπτονται διαδικαστικά του Δήμου Αρταίων και της Συνομαρχίας Άρτας. Εδώ είμαστε κοντά στον Ομάρχη, κάναμε μια συνάντηση προκειμένου να εξετάσουμε την οριμότητα των οικοπαίδων, των σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Μετά από τη συνάντηση που έγινε, συζητήσαμε κυρίως για δύο σχολικές μονάδες. Μία είναι το ειδικό σχολείο, ειδικό δημοτικό και ειδικό νηπιαγωγείο και το επόμενο είναι το μουσικό γυμνάσιο Άρτας. Τίποτα άλλο. Η συνεργασία έγινε πέραν από τον κύριο Νομάρχη με τον αντιδήμαρχο της πόλης σας και με όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες και νομίζω ότι τελειώσαμε καλά. Ο Νομάρχης Άρτας Γιώργος Παπαβασιλείου δήλωσε πως το αίτημα των πολιτών για ανέγερση του μουσικού σχολείου αλλά και του ειδικού σχολείου αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της Ομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και οι προσπάθειες όλων είναι και θα παραμείνουν σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση να εντατικοποιούνται με στόχο το όφελος της κοινωνίας. Τα θέματα της παιδείας αποτελούν για την Ομαρχία πρώτης προτεραιότητας επιλογή. Είχε εξάλλου προηγηθεί η επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας στην Άρτα, του Διευθύνου Συμβούλου του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων και είχε εξαγγελθεί το πρόγραμμα της σχολικής στέγης για την επόμενη τετραετία. Σήμερα λοιπόν ήρθε το κλιμάκιο του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων με τον Γενικό του Διευθυντή εδώ και δύο διευθυντές για να συζητήσουμε την ένταξη στην σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα των δύο έργων που έχουν εξαγγελθεί για το νομό της Άρτας, του Μουσικού Σχολείου, Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο και του Γυμναστηρίου όπως είχε αποφασιστεί.